να το καταλάβει, να ζητήσει παίχτες. Δεν κάνουν οι παίχτες αυτοί. Μάλιστα. Και ούτε και οι μικροί, κύριε Σαμοθράκη. Ναι. Δεν θέλω να στεναχωρηθεί κανένας Ολυμπιακός, τους αγαπάω. Δεν κάνουν οι μικροί για τέτοια παιχνίδια. Θα εξαιρέσω μόνο το μεδρινό, οι μικροί δεν κάνουν. Μπορεί να γίνουν παιχταράδες μελλοντικά, αλλά τώρα δεν μπορούν να βοηθήσουν τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούν σε παιχνίδια επίσημα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Τελείωσε. Θα τα πούμε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Εδώ με την ευκαιρία βλέπουμε και τα πλάνα του χθεσινού αγώνα. Εδώ ο Κωνσταντίνου στο πέναλτι απέκρουσε ο Βελίδης, ο τερματοφύλακας του Διαγόρα. Μια εκπληκτική απόκρουση του Σιφάκη που ήταν εξαιρετικός για τον Ολυμπιακό. Το 1-0 με τον Τριανταφύλου με εκτέλεση πέναλτι. Ο Διαγόρας προηγήθηκε στο 60 λεπτό. Πάγωσαν στον Ολυμπιακό. Προβληματισμός έντονος. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Λεμονής αποφάσισε λίγο αργότερα να χρησιμοποιήσει τον Γκαλέτη με τον Τζόρτζεβιτς. Και εδώ ο Αργεντίνος σε μια εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια έκανε τη σέντρα. Ο Μήτρογλου έκανε το 1-1. Ο Μήτρογλου μαζί με τον Σιφάκη, κατά την άποψή μου, ήταν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Χθες ο Μήτρογλου δείχνει στοιχεία καλού center for. Είναι νεαρός. Ο Ολυμπιακός μπορεί να ελπίζει επάνω του. Είδαμε την ισοφάριση για τον Ολυμπιακό στο 66ο λεπτό. Υπήρχαν πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού χθες στο γήπεδο του Διαγόρα. Ξαναβλέπετε, μόλις μπήκε ο Γκαλέτη μέσα, αμέσως έδειξε την κλάση του, πώς ξέφυγε από τα δεξιά, έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα άτσαλα προσπάθησε κάποιος αμυντικός του Διαγόρα να διώξει, έφτασε στο Μήτρογλου, με πλασέ έκανε το 1-1. Εδώ ο Διαγόρας στην επίθεση, μια ακόμα εντυπωσιακή απόκρουση του Μιχάλη του Σιφάκη, που έδιωξε σε κόρνερ μια πολύ δύσκολη στιγμή, και εδώ είμαστε στο 81ο λεπτό. Ο Μήτρογλου, κοιτάξτε τι ωραία πετάγεται, προλαβαίνει την έξοδο του Βελίδη και με κεφαλιά κάνει το 2-1. Γλίτωσε από πολλά τον Ολυμπιακό αυτό το γκολ, γιατί θα υπήρχε παράταση, η ταλαιπωρία μεγαλύτερη. Και στους 16 του κυπέλου Ελλάδας. Στο παιχνίδι που έγινε υποκαταρακτώδη βροχή, προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με πέναλτι του Τριανταφύλου στο 60. Ο Τάκης Λεμονής πέρασε στον αγωνιστικό χώρο του Τζόρτζεβιτς και Γκαλέτη και με δύο γκολ του Μήτρογλου στο 66 και το 89. Οι Ερυθρόλευκοι πήραν την νίκη πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός έχασε πέναλτι με τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στο 37ο λεπτό. Βλέπετε εδώ το χαμένο πέναλτι του επιθετικού των Ερυθρολεύκων.